Και δίδεται η εκκίνηση με τη Σπάρτη να φεύγει καθυστερημένα και να ακολουθεί τον όμιλο λίγο πίσω. Storm Cutter αρχικά αλλά γρήγορα Free At Last από μέσα θέλουν να βγουν στις δύο πρώτες θέσεις. Νούμερο 6 Free At Last και νούμερο 5 Storm Cutter οδηγούν την υποδρομία. Βελτιώνεται τώρα η Ρόζα Κλέμπ όπως επίσης και η Miss Peggy ακολουθώντας στην τέταρτη θέση αλλά γρήγορα θέλουν να προωθηθούν και μπροστά. Στη συνέχεια είναι η Νολίτα ακόμα πιο πίσω. Χαράμι σε μεγάλη απόσταση έχει μείνει Σπάρτη. Όλα αυτά στο σημείο τώρα καθώς πλησιάζουμε τα 600 μέτρα. Από την εσωτερική είναι Free At Last. Δίπλα της έχει έρθει η Ρόζα Κλέμπ πιο έξω και το φαβορί Miss Peggy. Στη συνέχεια θέλει να βελτιωθεί η Νολίτα και η Χαράμι θέλει επίσης να βρει κάποιο πέρασμα. Στη συνέχεια έρχεται και η Σπάρτη. Αυτή είναι που έχει βελτιωθεί σημαντικά. Η Χαράμι μένει πίσω. Στα τελευταία μέτρα τα δύο φαβορί θέλουν να ξεφύγουν πλέον με τη Miss Peggy να περνά μπροστά και να κτίζει διαφορά έναντι της Ρόζα Κλέμπ από την εσωτερική. Free At Last δεν έχει καταλήψει. Έρχεται και η Σπάρτη πλέον στα τελευταία μέτρα. Έρχεται και από την εσωτερική. Storm Cutter ξανά. Όλα θα κρυθούν στο τέλος για τη δεύτερη θέση. Καθώ η πρώτη Miss Peggy θα πάρει την νίκη, η Σπάρτη απ' έξω είναι αυτή πάνω στο ταμπλό που καταφέρνει και σκεπάζει τόσο Storm Cutter όσο επίσης και στην συνέχεια τη Ρόζα Κλέμπ. Θα δούμε βέβαια, χρειάζεται το photo finish, εδώ είναι πολύ πολύ κλειστή άφηξη. Miss Peggy νούμερο 1 θα πάρει την νίκη, η Σπάρτη απ' έξω θα προλάβει τελικά. Εδώ η Miss Peggy. Πάμε να δούμε τι έγινε πάνω στον τερματισμό. Εδώ δείτε. Είναι, δεν φαίνεται, η τρίτη τέταρτη θέση είναι πολύ δύσκολη. Είναι δεύτερη η Σπάρτη, αλλά Storm Cutter όπως και Ρόζα Κλέμπ είναι στο ίδιο ύψος. Παρεμβάλλεται η Σπάρτη και δεν επιτρέπει να έχουμε καθαρή εικόνα.